Καλημερίζω τον πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουργεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πώς το μεταφράζετε εσείς όλο αυτό? Είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει για τα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία, θα έλεγα, 4-5 χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια τόσο από την ΑΔΥΠ όσο και από την ΕΘΑΕ τα τελευταία 2 χρόνια για τον ορισμό αντικειμενικών κριτηρίων δικτών ποιότητας, ώστε να υπάρχει μια διαυγής, θα έλεγα, κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν λοιπόν, για να αντιληφθούν και οι ακροατές, κάποια αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία αντικειμενικά κριτήρια έχουν να κάνουν με τον αριθμό των τμήματων των πανεπιστημίων, τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, τη γεωγραφική διασπορά του πανεπιστημίου, το μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε με βάση αυτά τα κριτήρια να μπορεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να κατανέμει τον προϋπολογισμό στα πανεπιστήμια. Χωρίς πάντα να γίνεται το καλύτερο δυνατό, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη. Χωρίς πάντα να γίνεται το καλύτερο δυνατό βάσει των αποφάσεων που λαμβάνονται, ως ακούμε από την πανεπιστημιακή κοινότητα συνεχώς, κύριε Κατσαράκη. Ναι, εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες έγκαιρα είχε κάνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όσον αφορά και αυτά τα κριτήρια και τους δείκτες. Για παράδειγμα, είχαμε προτείνει ότι πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ ο δείκτης που αφορά τη γεωγραφική διασπορά και την νησιωτικότητα των πανεπιστημίων. Με βάση την οικονομική κρίση, με βάση το γεγονός ότι οι φοιτητές επιλέγουν πλέον να σπουδάζουν κοντά στον τόπο διαμονής τους, η επιλογή των περιφερειακών πανεπιστημίων τα τελευταία χρόνια, και αυτό φάνηκε και από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχει σε ένα σημαντικό βαθμό μειωθεί. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε ο συντελεστής που αφορά το κριτήριο της νησιωτικότητας, της γεωγραφικής διασποράς των πανεπιστημίων, να αυξηθεί σημαντικά, βρίσκεται μόλις στο 6% σήμερα. Παρόλα αυτά, τα αντικειμενικά κριτήρια πρέπει να υφίστανται, πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων. Όμως αυτό για μας δεν είναι το μείζον ζήτημα, κυρία Δουργεράκη. Το μείζον ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Είναι πραγματικά τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν, η επιχορήγηση που λαμβάνουν τα πανεπιστήμια, η οποία την τελευταία δεκαετία βαίνει διαρκώς μειούμενη. Μπορώ να σας μιλήσω για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που τη δεκαετία το 2010 συγκεκριμένα, ως ΤΕΗ Κρήτης τότε, είχε ένα τακτικό προϋπολογισμό ο οποίος έφτανε στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Και πέρυσι αυτός ο προϋπολογισμός ήταν περίπου στα 2 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. Ακολούθησε λοιπόν μια μειωτική, μια μειούμενη πορεία από το 2010 μέχρι τα χρόνια της κρίσης. Στη συνέχεια είχαμε κάποιες μικρές αυξήσεις, φτάσαμε στα 2.150.000 το 2020 και στα 2.480.000 το 2021. Μιλάμε λοιπόν για προϋπολογισμούς οι οποίοι είναι πολύ χαμηλότεροι από την εποχή πριν από την κρίση, 5 φορές χαμηλότεροι. Και τόσο πολύ. Αυτή η μικρή επιχορήγηση σε σχέση με τις ανελαστικές δαπάνες που έχουν τα πανεπιστήμια, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί πολλά ζητήματα μέσα στα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία είναι προφανώς καλοδεχούμενα και επαναλαμβάνω γίνεται μια τέτοια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αύξηση της τακτικής επιχορήγησης, της επιχορήγησης των πανεπιστημίων σε απόλυτα νούμερα.
Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς και καταγράφουμε είναι τελείως διαφορετικό, δηλαδή από ψήλωση σχολών, γι' αυτό μιλάτε εσείς για την ενίσχυση του κριτηρίου της νησιωτικότητας, των περιφερειακών πανεπιστημίων, οι τοπικές οικονομίες οι οποίες βάλλονται πολύ περισσότερο, η έλλειψη χρηματοδότησης, οι σχολές, οι συγχωνεύσεις σχολών, τμήματων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία καταγράφονται. Εδώ σας βάζει μέσα και σε ενότητες, δηλαδή λέει ότι ξέρετε θα αξιολογήσετε όλοι εσείς. Θα έχετε 5 επιμέρους ενότητες, κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, διότι μέσα από αυτή την αξιολόγηση θα έρχεται και η ενίσχυσή σας, η χρηματοδότησή σας, ακόμα και αν είναι 5 φορές, λέτε σήμερα μικρότερη, από αυτή στην προ-κρίσης περίοδο. Σας βάζει δηλαδή συνεχώς, κάθε χρόνο σε μια περιπέτεια κρίνετε εσείς ή καλά κάνει και βάζει αυτούς τους αυστηρούς όρους, συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, ενότητα που είναι υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΗ, αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, αξιοποίηση παραγόμενης γνώσης, διεθνοποίηση και ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Από τις τελευταίες, λέει, 4 ενότητες, τα ΑΕΗ θα επιλέξουν τις 2. Τώρα, μήπως όλα αυτά είναι παραπανήσια, θα έλεγε κάποιος, για να δικαιολογήσει αυτή την έλλειψη χρηματοδότησης, κύριε Πρίτανη? Η χρηματοδότηση πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των πανεπιστημίων. Σας ανέφερα συγκεκριμένα νούμερα, 14 εκατομμύρια το 2010, 2,5-2,400 το 2021. Τα νούμερα νομίζω μιλάνε από μόνα τους. Τώρα όσον αφορά τις ενότητες που αναφέρατε, να σας ενημερώσω το 80% της χρηματοδότησης ετήσιας θα δίνεται με βάση αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια και το 20% θα δίνεται με βάση την αξιολόγηση σε 3 από τις ενότητες τις οποίες αναφέρατε. Η ενότητα της εκπαίδευσης που αφορά τα ακαδημαϊκά κριτήρια είναι υποχρεωτική και στη συνέχεια κάθε πανεπιστήμιο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του μπορεί να επιλέξει 2 από τις υπόλοιπες 4 ενότητες. Έτσι κι αλλιώς, κυρία Δουλγεράκη, τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε μια διαρκή κατάσταση αξιολόγησης. Τα πανεπιστήμια αξιολογούνται καθημερινά. Τα μέλη ΔΕΠΑ αξιολογούνται καθημερινά, έχουν κρίσεις. Το πανεπιστημιακό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αξιολογείται καθημερινά. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει στη βάση της κάλυψης όλων των αναγκών, των οικονομικών αναγκών των πανεπιστημίων με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Με βάση τις ανάγκες που έχουν οι φοιτητές, με βάση τις ανάγκες που έχουν οι καθηγητές, με βάση τις υποδομές οι οποίες είναι παλαιωμένες και χρειάζονται ανανέωση. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούν οι ανάγκες των πανεπιστημίων. Να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στα πανεπιστήμια, αυτό είναι θεμητό. Αλλά δεν μπορούμε να διεκδικούμε αυτό το 20% κάθε χρόνο για να μπορέσουμε ως πανεπιστήμια να επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε σε μια διαρκή κατάσταση, θα έλεγα, ανησυχίας, εάν τα χρήματα, η κρατική επιχορήγηση θα φτάσει για να μείνουν ανοιχτά τα πανεπιστήμια για να καλύψουν τις ανελαστικές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ανάγκες που έχουν να κάνουν με το ρεύμα, που έχουν να κάνουν με το νερό, που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, με τη συντήρηση των υποδομών, με την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι πρέπει να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων και στη συνέχεια βεβαίως τα αντικειμενικά κριτήρια είναι σωστά για την κατανομή του προϋπολογισμού. Πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, πρέπει να είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι ξεκάθαρη σε όλους, αλλά δεν μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τα πανεπιστήμια για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Οι πόροι πρέπει να είναι επαρκείς.
Μην ξεχνάτε ότι τουλάχιστον όπως το προηγούμενο διάστημα διαβάζαμε, ακούγαμε, έλεγαν και οι εκπαιδευτικοί τόσο σε πρωτοβάθμια όσο και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κύριε Κατσαράκη, ότι εδώ υπήρχε εκείνη η προσπάθεια της σύνδεσης της αγοράς με τα πανεπιστήμια, αλλά με τους χορηγούς, όχι της αγοράς εργασίας, για άλλα πράγματα, γιατί ανάλογα με την αξιολόγηση κάθε σχολείου και με την δυνατότητά του να βρει χορηγό, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, με δασκάλους και καθηγητές να λένε ότι αυτό δεν μπορεί να συνάδει με την εκπαιδευτική κοινότητα, με το έργο του κάθε εκπαιδευτικού, με το ρόλο του κάθε σχολείου. Το πάμε προς τα εκεί και για εσάς ενδεχόμενα? Μήπως δηλαδή κάτω από τις λέξεις κρύβονται διάφορα τέτοια? Αναμένουμε να δούμε το νόμο πλαίσιο, ο οποίος μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο ότι θα παρουσιαστεί στην επόμενη Σύνοδο Πρετάνιων, η οποία θα γίνει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου. Αναμένουμε να δούμε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια και περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές οι οποίες θα προταθούν από το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το νόμο πλαίσιο. Εάν λάβουμε υπόψη μας τα δημοσιεύματα που αφορούν τη διοίκηση των πανεπιστημίων, που αφορούν την επαναφορά ενός κατά γενική ομολογία αποτυχημένου θεσμού, όπως ήταν τα συμβούλια διοίκησης που είχαν θεσμοθετηθεί την εποχή της κυρίας Διαμαντοπούλου το 2011, νομίζω ότι δεν θα κινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση. Περιμένουμε όμως να δούμε. Η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την κοινωνία και με τις παραγωγικές δυνάμεις είναι κάτι το οποίο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το επιδιώκει. Να αναφέρω εδώ ότι σε περίπου 2,5 χρόνια λειτουργίας το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει δεκάδες, θα έλεγα, προγραμματικές συμβάσεις και σύμφωνα συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, με παραγωγικούς φορείς, με αυτοδιοικητικούς φορείς, με επιχειρήσεις, γιατί το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι απομονωμένο από την κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, πρέπει να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ τους, έτσι ώστε και η γνώση η οποία παράγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο να μπορεί να μεταφέρεται στην κοινωνία και να μεταφέρεται και στην οικονομία, γιατί παράγεται σημαντική γνώση και τεχνογνωσία όσον αφορά τους τεχνολογικούς τομείς μέσα στα πανεπιστήμια, και αυτή δεν πρέπει να είναι μόνο περιουσία του Πανεπιστημίου που έχει δημόσιο χαρακτήρα, που είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να υπάρχουν οι διάβλοι μεταφοράς αυτής της γνώσης στην κοινωνία και στην οικονομία. Σωστή. Αυτό το έχουμε καταφέρει στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, ο δημόσιος χαρακτήρας τους επιβάλλει ότι οι ανάγκες, οι πραγματικές ανάγκες, οι ανελαστικές ανάγκες των πανεπιστημίων πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους από την πολιτεία. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν γίνεται, οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη όσον αφορά τις επιχορηγήσεις στα πανεπιστήμια από την πολιτεία, όσον αφορά ακόμα και σε αυτό το πολύ συρρυκνωμένο ΑΕΠ, το ποσοστό εν τέλει που δαπανάται για την ανώτατη εκπαίδευση είναι πάρα πολύ χαμηλό. Πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζω ότι η πολιτεία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση αυτών των αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης, πρέπει να αυξήσει σημαντικά την επιχορήγηση αυτή. Μάλιστα. Να αναφέρω και κάτι άλλο, κυρία Δουργεράκη. Και να είναι το τελευταίο, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, αυτή η ευκαιρία. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια και έχει να κάνει με τα οικονομικά στοιχεία είναι η στελέχωσή τους σε μόνιμο προσωπικό. Πρόσφατα η ΕΘΑΕ ανακοίνωσε στοιχεία για 10.000 περίπου μόνιμους καθηγητές στα δημόσια πανεπιστήμια, με μια αναλογία φοιτητών ανακαθηγητή που αγγίζει τους 40 φοιτητές ανά μέλους ΔΕΠ, ανακαθηγητή, τη στιγμή που στην Ευρώπη
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναλογία αυτή είναι περίπου 15 φοιτητές ανακαθηγητή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε χρηματοδότηση νέων θέσεων για μέλη ΔΕΠ, για εργαστηριακό προσωπικό, και αυτό πρέπει να το κάνει άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να στελεχωθούν με νέους καθηγητές, με νέο προσωπικό, και να αναχαιτήσουμε και αυτό το brain drain το οποίο αναφέρουν όλοι, αλλά τελικά δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μόνιμες θέσεις καθηγητικού προσωπικού στα δημόσια πανεπιστήμια. Μάλιστα. Αν και υπάρχει βέβαια μια έρευνα που δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί Έλληνες κάτοχοι διδακτορικού που ζουν στο εξωτερικό, ποσοστό 46,3%, που σκοπεύουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, είναι μια απογραφική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αλλά όλα αυτά για να βγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο χρόνο έχουν πραγματικά τη δική τους την σημειολογία, γιατί λέγονται και πώς λέγονται, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα στο μυαλό μας. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ. Για να ακούσω τα σχόλιά σας. Να στηρίξουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τον 984.